Οι επιθέσεις των Χούθη εφόσον συνεχιστούν τους επόμενους τρεις μήνες ενδέχεται να δημιουργήσουν χειρότερη και πιο μακροπρόθεσμη κρίση στην ναυτιλία για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα από αυτή την οποία το παγκόσμιο εμπόριο κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Μάρτιο του 2021. Ήδη το Υπουργείο Ναυτιλία εξέδωσε στι αρχέ τη εβδομάδα ενημερωτικό σημείωμα προ τα ελληνόκτητα πλοία για τον διάπλου τη περιοχή συστήνεται σε περίπτωση απενεργοποίηση του αυτόματου συστήματο αναγνώριση AIS να ενημερώνονται άμεσα τα φίλια επιχειρησιακά ναυτιλιακά κέντρα της περιοχής προκειμένου να έχουν τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης εφόσον απαιτηθεί. Οι καθυστερημένες αφήξεις εξαρτημάτων έχουν σταματήσει τις γραμμές παραγωγής ορισμένων αυτοκινητοβιομηχανιών. Εάν η διαταραχή διαρκέσει, τα αποθέματα των λιανοπολιτών πιθανόν να εξαντληθούν λόγω των καθυστερήσεων και οι εταιρείε που αποστέλουν αγαθά αντιμετωπίζουν αυξήσει καθώ οι ναυτιλιακέ εταιρείε προσπαθούν να ανακτήσουν το κόστο των εκτροπών. Ορισμένε αυτοκινητοβιομηχανίε που βασίζονται σε πλοία που αναδρομολογούνται για εξαρτήματα έχουν αισθανθεί τον αντίκτυπο με την Τέσλα στη Γερμανία, τη Volvo Cars στο Βέλγιο και τη Suzuki στην Ουγγαρία να σταματούν ορισμένε γραμμέ παραγωγή οχημάτων. Ο Σάιμον Γκέιλ, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του τμήματο προμηθειών τη εταιρεία συμβούλων Προξίμα, δήλωσε ότι ενώ ορισμένοι Ιλιανοπολιτέ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αεροπορικέ μεταφορέ για να ξεπεράσουν τι καθυστερήσει, αυτό ήταν μάλλον μια επιλογή για εκείνου που είχαν αρκετά μεγάλα περιθώρια κέρδου για να απορροφήσουν το επιπλέον κόστο. Ανταυτού, οι Ιλιανοπολιτέ ίσω χρειαστεί να αρχίσουν να παραγγέλνουν νωρίτερα αγαθά από την Ασία, δήλωσε. Η Νικόλα Μάλλον, επικεφαλής του εμπορικού τμήματος της Logistics UK, ενός εμπορικού οργανισμού, δήλωσε ότι τα μέλη της αναμένουν να προσθέσουν χρόνο παράδοσης δύο εβδομάδων στις παραγγελίες, έως ότου επιληθούν οι διαταραχές στη διόρυγα. Παραπονέθηκε επίση για τι προσαυξήσει που πολλέ ναυτιλιακέ εταιρείε έχουν επιβάλει στου πελάτε για να καλύψουν το κόστο τη εκτροπή. Οι γραμμέ εξοικονομούσαν ορισμένα έξοδα από τα τέλη τη διόρυγα του ΣΟΕΣ, ακολουθώντα τη μεγαλύτερη διαδρομή, επεσήμανε. Ή μάλλον εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι τα σχέδια εξυπηρέτηση των ναυτιλιακών γραμμών θα σταθεροποιηθούν καθώ οι αφήξει μέσω του ακροτηρίου θα αποκτήσουν ένα κανονικό μοτίβο. Μέχρι τότε οι πελάτε τη ναυτιλία θα πρέπει να υπομείνουν την απρόβλεπτη κατάσταση τη αλυσίδα εφοδιασμού. Υπάρχει πόνο από την άποψη ότι πρέπει να περιμένετε περισσότερο και αβεβαιότητα σχετικά με το πότε θα φτάσουν τα εμπορεύματά σα, δήλωσε ο Χίνιτ τη Drury Shipping Consultants. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.